100 με 120 μετανάστες εκτιμάται ότι μετέφερε το ιστιοφόρο που εντοπίστηκε το μεσημέρι νοτιοδυτικά της Πύλου και για το οποίο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, την πολεμική αεροπορία και παραπλέοντα εμπορικά πλοία. Στη Ρόδο, αλλεπάλληλα είναι τα περιστατικά διάσωσης τις τελευταίες ημέρες. Χθες συνελήφθησαν στο νησί 9 άτομα που φέρονται ως μέλη κυκλώματος διακίνησης. Μέσω 112 ενημέρωσαν οι μετανάστες ότι βρίσκονται σε κίνδυνο 43 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ο θάλαμος επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας δέσμευσε 4 παραπλέοντα εμπορικά πλοία, ενώ απογειώθηκαν 2 ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας. Ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας εντόπισε πρώτο το ιστιοφόρο που εκτιμάται ότι μεταφέρει έως και 120 μετανάστες. Αν και κάποιοι από τους μετανάστες δήλωσαν ότι χρειάζονται ιατρική βοήθεια, στη συνέχεια αρνήθηκαν να επιβιβαστούν στο πρώτο σκάφος του λιμενικού που τους προσέγγισε. Δεύτερο σκάφος παρέλαβε το σύνολο των μεταναστών για να μεταφερθούν με ασφάλεια στην ακτή και να καταμετρηθούν. Πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά στη Ρόδο. 22 άτομα εντόπισε το λιμενικό σιλίνδο, ανάμεσά τους και 7 παιδιά. Οι 9 άνδρες που ήταν μαζί συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος διακίνησης, καθώς από τις μαρτυρίες ήταν αυτοί που εναλλάσσονταν στη διακυβέρνηση του σκάφους, αλλά επίσης βρέθηκαν πάνω τους 19 πλαστές ταυτότητες διάφορων ευρωπαϊκών χωρών. 14 άτομα διέσωσαν οι λιμενικοί στο μόλυβο της Λέσβου λίγο πριν η βάρκα τους βουλιάξει. Ενώ 2 μέρες μετά την διάσωση των 52 στη Φαλκονέρα, οι λιμενικοί εντόπισαν στην ίδια περιοχή 2 άνδρες σε ένα μικρό φουσκωτό, οι οποίοι συνελήφθησαν όσοι διακινητές που είχαν προλάβει να διαφύγουν, όπως αναγνωρίστηκαν από τους διασωθέντες. Ελλάδα και Ιταλία δέχονται μεγάλες πιέσεις σύμφωνα και με τον αρμόδιο υπουργό Δημήτρη Κερίδη. Όσο η Ευρώπη δεν επιχειρεί στα ανοιχτά της λιβικής ακτής, εκεί που είναι το πρόβλημα εντός λιβικών χωρικών υδάτων, να μην επιτρέπει αυτήν την έξοδο, δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, οι μεταναστευτικές ροές αυξήθηκαν κατά 65% στη χώρα μας.